Μία από τι πιο αμφίροπε εκλογικέ αναμετρήσει των τελευταίων ετών η σημερινή. Λαμβάνει σάρκα και ο Στάιν μέσω πανδημία, με τι μάχε να δίνονται σε όλα τα μέτωπα. Μήλων τη μία έδρα, με του υποψήφιους σε κάθε εκλογική περιφέρεια να ποντάρουν σε αυτήν με κάθε τρόπο σε μία από τι τρει κατανομέ. Συνολικά υπάρχουν 56 έδρες, 56 βουλευτικέ έδρε σε όλε αυτέ τι εκλογικέ περιφέρειε. Λευκοσία 20 έδρε, Λεμεσό 12, Αμόχωστο 11, Λάρνακα 6, Πάφο 4 και Ρίνια 3 έδρε. Για να μπορέσει ένα κόμμα να διεκδικήσει έδρε από τα διάθετα υπόλοιπα στην δεύτερη κατανομή, χρειάζεται ποσοστό μεγαλύτερο του 3,6%, ενώ στην τρίτη μεγαλύτερο του 7,2%. Οι εκλογίζει δικαιούνται μέχρι 5 σταυρού προτίμηση στη Λευκοσία, 3 σε Λεμεσό και Αμόχωστο, 2 στη Λάρνακα και 1 σε Πάφο και Κερίνια. Οι ψηφοφόροι πρέπει να παρουσιάζουν το εκλογικό βιβλιάριο ή την ταυτότητά του. Οι αρμόδιοι φορεί εργάστηκαν νυχθημερών για να φέρουν ει πέρα στην εκλογική διαδικασία, εφαρμόζοντα ειδικέ ρυθμίσει και υγειονομικά πρωτόκολλα. Η υγειονομική κατάσταση τη χώρα δεν επέφερε αλλαγέ στα εκλογικά κέντρα παρά τα διάφορα σενάρια που εξετάζονταν. Η ελληνική διευθέτηση είναι ότι τα εκλογικά κέντρα είναι κατά κανόνα όπω ήταν την προηγούμενη εκλογική διαδικασία. <Ρε> Αλλά με την εφαρμογή πάρα πολύ. Αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλων. Από νωρί το πρωί, οι εργαζόμενοι στα εκλογικά κέντρα βρίσκονται στι θέσει του για να υποδεχτούν του εκλογεί, έτοιμοι να φέρουν ει πέρα στο έργο του. Έναρξη ψηφοφορία στι 7 το πρωί. Ολοκλήρωση ψηφοφορία στι 6 το απόγευμα. Διακοπή για διάλειμμα μία ώρα από τι 12 μέχρι τι 1 το μεσημέρι. Με το κλείσιμο τη κάλπη η ώρα 6 το απόγευμα, θα ξεκινήσει η διαδικασία καταμέτρηση των ψήφων. Παρά τι δυσκολίε και τα πρωτόκολλα ασφαλεία που προποθέτουν επιπρόσθετο χρόνο, ο έφορος εκλογών διαβεβαιώνει. Είμαι σίγουρο όμως ότι θα γίνει το καλύτερο δυνατόν, ούτω ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία στο συντομότερο Χρόνο. Οι ανακηρύξει τη πρώτη κατανομή πλήν Λευκοσία και Κερίνια αναμένεται να γίνουν αργά το βράδυ, ενώ οι ανακηρύξει τη δεύτερη και τρίτη κατανομή το μεσημέρι τη Δευτέρα. Η ροή των αποτελεσμάτων θα είναι συνεχή. Δηλαδή, το μηχανογραφικό σύστημα του Υπουργείου Εσωτερικών θα λειτουργεί από την αρχή. Τα δεδομένα θα δίνονται ζωντανά στου τηλεοπτικού σταθμού. Η διαδικασία τη ψηφοφορία διεξάγεται τηρουμένων όλων των μέτρων. Οι ψηφοφόροι δεν απαιτείται να φέρουν πιστοποιητικό safe pass ούτε και πρόσφατη αρνητική εξέταση κορονοϊού, ενώ μπορούν να προσέλθουν και οι δηλωμένοι ω στενέ επαφέ. Το ίδιο δεν συμβαίνει για του εργαζόμενου ή του εκπροσώπου των κομμάτων. Αυτά που προβλέπονται από το safe pass, είτε θα πρέπει να υπάρχει τεστ αντιγόνου τη προηγούμενη ημέρα. Αν είσαι εκπρόσωπο πολιτικού κόμματο ή συνδυασμού, δεν έχει εισέλθει ή δεν θα εισέλθει στο εκλογικό κέντρο, εάν δεν έχει μαζί του στην κατοχή του τέτοιων μισθοποιητικού. Τα μέτρα ασφαλεία ιδιαίτερα αυστηρά. Τα εκλογικά κέντρα έχουν οργανωθεί με τέτοιον τρόπο, ούτω ώστε να τηρείται η απόσταση των δύο μέτρων μεταξύ των ψηφοφόρων και οποιοδήποτε άλλων παράγοντων, παράγοντων τη Εξωτερικά από τα εκλογικά κέντρα θα μπουν σημάσει, ούτω ώστε να τηρείται η απόσταση των δύο μέτρων. Θα υπάρχει τέτοια ροή, ούτω ώστε να μην υπάρχει συνοστισμό. Εντό των αιθουσών επιτρέπονται μέχρι τρει ψηφοφόροι, εκτό κι αν η αίθουσα έχει διαστάσει που επιτρέπει περισσότερου. Τα στυλό απολυμένονται σε ειδικό κυβότιο μετά από κάθε χρήση. Εκλογική θάλαμη χωρί κουρτίνε με πλάτη τον τοίχο για διαφύλαξη τη μυστικότητα. Ψηφοφορία πάνω σε χαρτί Α3, το οποίο θα αλλάζει για κάθε εκλογέα. Χρήση μάσκα αντισηπτικών και αποστάσεων. Λειτουργούν επίση ειδικέ κινητέ κάλπε που μεταβαίνουν στι οικίε των συνανθρώπων μα που είναι θετικοί στον ιό και δήλωσαν πρόθεση να ψηφίσουν. Σταθετικά το γεγονό ότι παρατηρήθηκε αύξηση των ψηφοφόρων κατά περίπου 15.000. Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι 2021 557.589, Λευκοσία 196.194, Λεμεσός 115.002, Αμόχωστος 114.194, Λάρνακα 58.333, Πάφος 45.050 και 28.816. Ψηφίζουν επίση 712 τουρκοκύπριοι που έχουν μόνιμη διεύθυνση τη ελεύθερε περιοχέ τη Δημοκρατία, ενώ ψηφίζουν 50 εγκλωβισμένοι από Κερίνια και 197 από Αμόχωστο. Παράλληλα, ο έφορο εκλογών διαμηνεί προ όλου. Η περίπτωση που φορούν η μάσκα του έχει οποιοδήποτε έβλημα, θα του ζητείτε επίση να την εφερέσουν». Λειτουργούν 1173 εκλογικά κέντρα. Λευκοσία 429 εκλογικά κέντρα, Λεμεσό 341, Αμόχωστο 54, Λάρνακα 192, Πάφο 134, Αθήνα 4, Θεσσαλονίκη 2, Λονδίνο 4. Λειτουργούν επίση 13 εκλογικά κέντρα για εκλογή εκπροσώπων των θρησκευτικών ομάδων Λατίνων και Μαρονιτών, ενώ για την αρμενική κοινότητα έχει ήδη εκλεγεί εκπρόσωπο χωρί ανθυποψήφιο.